Στον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα, στου πολιτισμού το λίκνο βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις, έλα. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ που αλλού στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο έπαθα και εγώ σαρδάμ. Σαν την εκφωνήτρια στο μετρό που λέει, δεν λέει πλησιάζουμε. Προσέξτε το αυτό, πρόσεξτε το. Δεν λέει πλησιάζουμε στον επόμενο σταθμό. Λέει πλησιάζουμε. Δεν μπορούσαν να βρουν μία με άρθρωση και πρέπει να πάνε σε. Πώς το λένε, πρέπει να πάνε σε τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τις εκφωνήσεις. Δεν λέει πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στο TikTok. Καλημέρα στο TikTok.
Καλημέρα στο YouTube, καλημέρα και στην παλιά διαδικτυακή μας παρέα στο Facebook. Καλημέρα σε όλους σας. Φυσικά, πολλές καλημέρες σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, κυριολεκτικά όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη Γη. Όπως βλέπω εδώ πέρα την Ελιάνα, η οποία μας ακούει από New York City, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Good morning. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, εκεί πρέπει να είναι αργά το βράδυ, Ελιάνα μου. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Σάκη, και σένα που λες αγώνα και ελευθεριά στους Έλληνες. Πρέπει να αγωνιστούμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Μαρία την Λυκοπούλου, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, συνονόματα Στέφανε Αθανασιάδη, καθημερινά εδώ πέρα στην παρέα μας. Λες καλημέρα Στέφανε σε όλους, χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, την προστάτηδα του πυροβολικού, μπαμ μπαμ μπαμ, άρα και του Focus FM, διότι είμαστε το πυροβολικό των Ερτζιανών. Καλά, δεν είμαστε μόνο πυροβολικό, είμαστε και αεροπορία. Είμαστε και μαυροσκούφιδες, είμαστε και πρασινοσκούφιδες, είμαστε και ναυτικό. Καλημέρα στο φίλο τον πολεμικό ναυτικό, και αυτός καθημερινά εδώ πέρα μας ακούει. Είμαστε γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις των Ερτζιανών, οι οποίες όμως δεν είναι υπάκουες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό τους ενοχλεί. Θα σας κάνουμε πραξικόπημα, ρε κερατάδες. Θα σας κάνουμε πραξικόπημα, να ξέρετε. Μεταφορικά το λέω για να μην μας στείλετε τίποτα δημιουργίες των ΜΑΤ από κάτω να μας μαζέψουν. Μεταφορικά θα σας το κάνουμε το πραξικόπημα. Δημοκρατικά και όμορφα. Καλημέρα και στην μακρινή Αυστραλία, με τα ωραία καγκουρό και τα πολύ πιο ωραία κοάλα, και τους όχι και τόσο όμορφους διαβόλους της Τασμανίας. Και έχει και κάτι καρχαρίες εκεί πέρα κάτω, άστα να πάνε. Down under. Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Βαρβάρες, παιδιά, χρόνια πολλά στις Βαρβάρες. Εδώ συντονιστείτε στο καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εκπέμπουμε από την συμπρωτεύουσα, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, πάρα πολλά να πούμε. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Γιορτάζει, λέει, ο Πολιούχος Καρδίτσας, Άγιος Σεραφείμ, βοήθειά μας. Α, είναι του Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου. Μάλιστα, και είναι Πολιούχος Καρδίτσας. Καλημέρα και στην Καρδίτσα, και χρόνια πολλά στην Καρδίτσα, λοιπόν. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, εντάξει. Καλυθέα, στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος λέει ήταν πρώην πυροβολητής. Άρα σήμερα γιορτάζει και αυτός. Εσύ τι είχες πάει, ρε, πού ήσουνα, φαντάρος? Πεζικό ήσουνα. Εντάξει, χρόνια πολλά και σε σένα, δεν πειράζει. Πες τα και ας πέσουν κάτω. Πεζικάριος ήσουνα, πού παρουσιάστηκες? Μεσολόγιο. Στο Σύνταγμα Ευζώνων. Πού ήσουνα? Στο Σύνταγμα Ευζώνων. Με είδαν έτσι ψηλό, ωραίο, λέει για τσολιάς θα πάει αυτός. Αλήθεια, σε βάλανε στο Ευζώνε? Ναι. Ρε, τι πίνετε εκεί πέρα, να πούμε, στο πεζικό. Καλημέρα, καλημέρα και στα Γρεβενά. Εδώ είμαστε, μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484. Χρόνια πολλά ξανά στις Βαρβάρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν σας έχω Βαρβάρα. Αν και μία Βαρβάρα, ρε φίλε, θα την έτρωγα τώρα. Ωραία Βαρβάρα. Χρόνια έχω να φάω. Ρε κορίτσια, λίγη Βαρβάρα εδώ στο Focus FM. Χρόνια έχει να φάει ο Κώστας. Ρε μάνα, αν με ακούς λίγο καμιά Βαρβάρα, δεν ξέρω τώρα, εσύ έφτιαχνες τέτοια πράγματα, τώρα δεν είναι. Στάνταρ θα φτιάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε Βάρβαρα. Πάμε να ξεκινήσουμε Βάρβαρα. Τι σας λέει το όνομα Κωστής Χατζηδάκης? Βρείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, και στείλτε μου στο Viber επιθετικούς προσδιορισμούς για τον τσάρο της οικονομίας. Ο υπουργός οικονομίας της χώρας μας, ονόματι Κωστής Χατζηδάκης, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ο άνθρωπος των ιδιωτικοποιήσεων, και πάει λέγοντας. Έκανε καινούργια δήλωση. Και ποιον υπερασπίστηκε, ρε παιδιά, αυτό το παλικάρι, το πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη? Ποιον υπερασπίστηκε? Τους Έλληνες. Τι είναι αυτά που λέτε? Υπερασπίστηκε τις τράπεζες. Είσαστε έτοιμοι για την πρωινή σας δόση? Να πάρουμε όλοι μαζί τα υπογλώσσια. Πάμε να ακούσουμε τον Ρομπέν των τραπεζών, Κωστή Χατζηδάκη, τι είπε και πού δεν θα ήθελε αυτός ο κυφήνας, ο πολιτικός κυφήνας, για να μην πω πολιτικός απατεώνας, άνθρωπος των ειδικών αποστολών, πού δεν θα ήθελε, παιδιά, ο Κωστής Χατζηδάκης να μπει το όνομά του δίπλα. Δηλαδή να λες αυτό και Χατζηδάκης. Ο Γεραπετρίτης, για παράδειγμα, άλλος κλόουν της πολιτικής,
ενδοτικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα το όνομά του να μπει δίπλα στη λέξη μειοδότης, αρκεί να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά. Πώς? Ξεπουλώντας το Αιγαίο. Ο Χατζηδάκης όμως, που δεν θα ήθελε να μπει το όνομά του, πού μωρέ Κωστή, για πάμε να ακούσουμε. Θα περίμενα λοιπόν, εφόσον η κυβέρνηση λέει εγώ δεν βάζω φορολογία, το ακούω το επιχείρημα, θα περίμενα να μειώσουν τις προμήθειες, να αυξήσουν τα επιτόκια, να δώσουν δάνεια στους μικρομεσαίους, να κάνουν τα αυτονόητα για το οποίο υπάρχουν τράπεζες. Μη σπεύδετε να είστε τόσο κατηγορηματικός, γιατί όλα αυτά που θα γίνουν δεν θα γίνουν σε 10 τέρμινα. Ναι. Επομένως, εγώ μέχρι εκεί μπορώ να πω. Μπορώ να σας ζωγραφίσω, αν θέλετε να σας περιγράψω. Αλλά πώς θα πείσετε τώρα που μιλάτε και μας λέτε για αυτό το θέμα, πώς θα πείσετε ότι εσείς αυτό το κάνετε για τους πολίτες και όχι γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με τις τράπεζες? Ναι, κοιτάξτε, αυτό μας πείτε. Το ξέρω, μα είναι εύκολο να βγω τώρα και να ξεφουλκίσω για να πω θα σας τσακίσω, θα σας εξαφανίσω κτλ. Μετά, αν αποσταθεροποιηθούν οι τράπεζες, πέφτουν οι μετοχές τους, αρχίζει όλο αυτό το πράγμα και έχει μια αρνητική αντανάκλαση σε ελληνική οικονομία, κανείς δεν θυμάται εμένα τις δηλώσεις μου αυτές, τις ηρωικές εντός εισαγωγικών, θα θυμάται ότι με μένα υπουργό οικονομικών γκρεμίστηκαν οι τράπεζες. Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλει. Όχι γκρεμίστηκαν οι τράπεζες, θα έχει γκρεμιστεί και όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει την περασμένη πενταετία. Μήπως είναι αυτό, και λίγο... αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο καθένας έχει και τη συνείδησή του. Έχει συνείδηση. Και αυτό το οποίο βλέπει να έρχεται μπροστά του και η υποχρέωση δική μας είναι με τα στοιχεία που έχουμε να βλέπουμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Μήπως είναι και λίγο σκιάχτη. Δηλαδή, έλα εδώ ρε φίλε, δεν θέλει αυτό το πολιτικό τέρας, αυτός ο υπουργός οικονομίας, ο Τσάρος, ο οποίος δεν ξέρω τι προσόντα έχει, ο ανένσημος, δεν έχει ένσημα αυτός ο τύπος, δεν έχει ένσημα, αυτός ο Χατζηδάκης δεν θέλει επουδενή να μπει το όνομά του δίπλα στην αποσταθεροποίηση των τραπεζών, αλλά αυτό το πολιτικό τέρας δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ότι εμείς μπορούμε να λέμε, γιατί έτσι είναι, ότι επί υπουργείας του, δηλαδή επί υπουργείας Κωστή Χατζηδάκη, έχουν ξεσπιτωθεί χιλιάδες Έλληνες με μαφιόζικες μεθόδους από τα φαντ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσείς οι νεοδημοκράτες που τον ακούτε, οι φτωχονεοδημοκράτες, οι φτωχοδεξιοί που θα τρώτε, να μην σας πω τι θα τρώτε και πώς θα την τρώτε, θα την τρώτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πώς τον ανέχεστε αυτόν για υπουργό οικονομίας να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω επουδενή το όνομά μου να μπει δίπλα στη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών? Το λέει φάτσα φόρα. Πώς θα το πει? Πώς θα πάει κόντρα στις τράπεζες ο υπουργός του κόμματος που χρωστάει 500 εκατομμύρια και άλλα 500 χρωστάει το Πασόκ? Ένα δις χρωστάνε αυτοί οι δύο που θέλουν να μας πούνε ότι είναι το δίπολο. Μέγας φελός, μέγας πολιτικός φελός στο τιμόνι των οικονομικών της χώρας, με άσχετα προσόντα, με μηδενικά προσόντα, τετραπέρατος κατά τα άλλα, γνωρίζει κατά τα άλλα από οικονομία. Πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχερή η Νέα Δημοκρατία που τον έχει αυτόν τον άνθρωπο στο ρόστερ της. Πραγματικά. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, να φτάσαμε σε ένα σημείο άχρηστα πραγματικά κομματόσκυλα, κυφήνες της πολιτικής, με μηδέν ένσημα, με IQ το οποίο φτάνει μέχρι ενός σημείου, να αναδεικνύονται σε θέσεις ευθύνης. Αλλά έτσι είναι. Όταν σε κυβερνάει η ηλίθια μειοψηφία, τότε αυτούς τους δίνεις αξία και τους κάνεις συνομιλητές. Δεν έχει κανένα απολύτως ενδιασμό αυτός ο άνθρωπος που το όνομά του έχει συνδυαστεί με τον ξεσπιτωμό χιλιάδων Ελλήνων, όπως είπα και νωρίτερα, με μαφιόζικες πρακτικές από τα φαντ, τα οποία φαντ θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, και χθες μιλούσα πάλι με άλλους δύο, μίλησα χθες, οι οποίοι κυριολεκτικά τους κυνηγάνε να τους ξεσπιτώσουνε, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα και υγείας πολλές φορές, να ζητάτε από τις τράπεζες, οφείλουν να σας ενημερώσουν για το ποσό με το οποίο πούλησαν στα φαντ
σε εισαγωγικά πούλησαν, έτσι. Γιατί τα φαντ είναι θυγατρικές των τραπεζών. Ποιο είναι το κεφάλαιο με το οποίο το φαντ αγόρασε το δάνειό σας? Δηλαδή, αν εγώ χρωστούσα στην τράπεζα 100 χιλιάρικα και η τράπεζα το έδωσε στο φαντ 10 και μια χαρά, αλλά εμένα το φαντ εξακολουθεί να μου ζητάει 100 ή 90 ή μπορεί και 110, εγώ πρέπει να ξέρω και δικαιούμαι να μάθω και μπορείτε να το ζητάτε από τις τράπεζες να σας δώσουν το ακριβές ποσό με το οποίο πουλήθηκε το δάνειό σας στο φαντ. Βάσει νόμου το δικαιούστε. Να το ξέρετε. Και βγείτε μετά και πείτε. Εγώ είχα 100 χιλιάρικα δάνειο, η τράπεζα το έδωσε στο φαντ για 10 και εμένα μου ζητάνε 100, 90, 70. Βγείτε να τα δημοσιοποιήσουμε αυτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί καλά τα ψηλά γράμματα, αλλά κάπου υπάρχει όμως και η ηθική. Και η ηθική σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, έχει πάει περίπατο προπολού. Και έχει πάει περίπατο προπολού γιατί κάτι κουπούκια πολιτικά, κομματόσκυλα τα οποία αναδείχθηκαν σε θέσεις όπως του Υπουργού Οικονομίας, έχουν επιτρέψει στα φαντ να κάνουν αυτό το πάρτι. Φαντ τα οποία είναι στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν αφημί, με κάτι έδρες στην Ιρλανδία που δεν τους βρίσκεις ποτέ. Εμένα προσωπικά που σας μιλάω, με κυνηγούσε φαντ για ένα μικρό δάνειο καταναλωτικό που είχα πάρει κάποια στιγμή και δεν μπορούσα να το πληρώσω γιατί προσπαθούσα να είμαι συνεπής στο στεγαστικό δάνειο που έχω. 2 και 3 φορές την ημέρα, Κώστα. 2 και 3 φορές την ημέρα. Ένα μικρό ποσό, όχι κάτι αμάν. Άκουσε με λίγο. Και σε κάποια φάση λέω, ρε κερατάδες, δεν μπορώ άλλο. Θα κάνω ένα διακανονισμό και θα το ξοφλήσω το δάνειο. Αισθάνομαι μόνος μου πλέον. Αισθάνομαι μόνος μου. Δεν με παίρνει κανένα τηλέφωνο. Ναι, αλλά πρέπει να μου δώσουν εμένα το εξοφλητικό. Έτσι μου είχαν πει. Με το που θα κάνετε θα επικοινωνήσουμε και θα σας δώσουμε το εξοφλητικό. Κανένας. Τώρα του παίρνω εγώ τηλέφωνο. Ναι. Μια μέρα, 2 μέρες. Ναι. Και μετά μου λένε κάτι το μόνο σας, λέει στο site μας. Όχι, λέω, εσείς θα μου το στείλετε. Το εξοφλητικό. Κερατάδες. Κατάλαβες. Και φυσικά η αποπληρωμή του δανείου στο φαντ έγινε μέσα στην τράπεζα που είχα πάρει το δάνειο. Γιατί είναι θυγατρικές των τραπεζών. Στο ίδιο κτίριο. Και έχουμε τον Χατζηδάκη να μας λέει ότι εγώ δεν θέλω να βάλω το όνομά μου δίπλα σε αυτή την ιστορία. Της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Γιατί μπορεί να προστατευτούν οι τράπεζες. Οι νταβατζίδες τους. Γιατί είναι νταβατζίδες τους. Γιατί άμα χρωστάς 500 εκατομμύρια το η Νέα Δημοκρατία και άλλα 500 το Πασόκ, τότε η τράπεζα για σένα είναι ο νταβατζί σου. Ο νταβάς, πώς να το πω. Το αφεντικό. Άιντε από εκεί. Πραγματικά δηλαδή. Αυτόν τον τιτανοτεράστιο, τετραπέρατο, πολιτικό κυφίνα, είστε περήφανοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία που τον έχετε στο ρόστερ σας? Τι αστέρι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Καπιτάν Χατζηδάκης. Τώρα που είπα καπιτάν και μίλησα για ρόστερ, ακούστε και αυτό λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Η Premier League, Κώστα μου, ξέρεις ποια είναι Premier League? Πώς έχουμε εμείς εδώ πέρα τη Super League? Υπάρχει Premier League. Η Premier League είναι το αγγλικό πρωτάθλημα, Μεγάλη Βρετανία. Από τα ιστορικότερα και ίσως από τα καλύτερα, για πολλούς το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο. Ένα σκληρό πρωτάθλημα με δυνατές ομάδες, εντάξει. Τι κάνουν οι αθεόφοβοι? Γιατί ο παραλογισμός της woke agenda είναι εδώ, είναι ζωντανός, δεν έχει τελειώσει. Πήρε την απόφαση λοιπόν το περασμένο Σαββατοκύριακο η Premier League και έδωσε σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα περιβραχιόνια για να τα φορέσουν οι αρχηγοί, πολύχρωμα, ουράνιο τόξο, ΛΟΑΤΚΙ, προκειμένου να υποστηρίξουν την ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα, πάντα πλάς, και σε αυτό το πλάς έχουμε πει τι συμπεριλαμβάνεται, μην το αναλύω τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά πήρε την απόφαση η Premier League, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, FA, έτσι λέγεται,
Πήρε λοιπόν η Ομοσπονδία η Αγγλική την απόφαση να δώσει σε όλες τις ομάδες για να φορέσουν η αρχική περιφραγιόνια με το ουράνιο τόξο επάνω για να υποστηρίξουν τους ΛΟΑΤΚΙ. Πάμε παρακάτω. Φυσικά, όλοι οι αρχηγοί των ομάδων, εκτός από δύο, τα φόρεσαν κανονικότατα. Όλοι οι αρχηγοί όλων των ομάδων της Premier League τα φόρεσαν κανονικότατα εκτός από δύο. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι δύο και τι έχει γίνει? Ο ένας δεν τα φόρεσε. Δεν το φόρεσε καθόλου δηλαδή. Ο αρχηγός της Ipswich, ο Sam Morsi, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Έτσι, ο Sam Morsi, ο αρχηγός της Ipswich, είναι μουσουλμάνος. Είπε, εγώ δεν το φοράω, φόρεσε κανονικό περιβραχιόνιο. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν τον ακούμπησαν, το μουσουλμάνο αρχηγό της Ipswich. Και καλά έκανε να σας πω. Μάγκας ο μουσουλμάνος. Πολύ καλά έκανε. Εγώ αυτό δεν το φοράω, είπε ο Sam Morsi, ο μουσουλμάνος αρχηγός της Ipswich. Αυτός ήταν ο ένας. Και ο δεύτερος, ο αρχηγός της Crystal Palace, ο Mark Wehi, είναι ο αρχηγός της Crystal Palace, ο οποίος είναι η καταγωγή του από την ακτή Ελεφαντοστού, είναι πιστός χριστιανός, ο συγκεκριμένος, είναι πιστός χριστιανός και αποφάσισε να το φορέσει, αλλά έγραψε επάνω «I love Jesus», «Αγαπώ τον Ιησού». Να σας δείξω τη φωτογραφία, για να καταλάβει, να το δείτε δηλαδή, να μην λέτε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Η φωτογραφία είναι εδώ, ορίστε. Ο Mark Wehi, ο Mark Wehi, εντάξει. Ο Mark Wehi εδώ πέρα με το περιβραχιόνιο, άμα δείτε το περιβραχιόνιο πάνω, γράφει «I love Jesus» στο περιβραχιόνιο. Γράφει «I love Jesus» στο περιβραχιόνιο. Mark Wehi, ο αρχηγός της Crystal Palace. Καταγωγή από ακτή Ελεφαντοστού. Ο οποίος είναι πιστός χριστιανός. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Εμφανίζεται στον αγώνα με τη Newcastle το περασμένο Σάββατο, φορώντας το περιβραχιόνι αυτό και γράφοντας πάνω «I love Jesus». Και κινδυνεύει από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με πρόστιμο, γιατί λέει ο κανόνας Α4 των κανονισμών της FA απαγορεύει οποιοδήποτε πολιτικό ή θρησκευτικό μήνυμα σε οποιοδήποτε ρούχο. Άκου τώρα, με το που γράφει πάνω «I love Jesus», να ρωτήσω λιγάκι, τα διάφορα τατουάζ με τους σατανάδες που έχουν πάνω οι ποδοσφαιριστές, με τους τα διαβόλια και τα τριβόλια, δεν ενοχλούν? Και ενοχλεί επειδή έγραψε «I love Jesus» για να εκφράσει ο άνθρωπος τη διαμαρτυρία του για αυτό το πολύχρωμο περιβραχιόνιο που μοίρασε η Ομοσπονδία η Αγγλική Ποδοσφαίρου σε όλους τους αρχηγούς για να φορέσουν στους αγώνες να υποστηρίξουν τη ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα. Πόση ξεφτύλα μπορεί να έχετε? Πόση ξεφτύλα μπορεί να έχετε? Όλοι εσείς οι θειασότες του woke παραλογισμού. Πόση ξεφτύλα. Οι πληροφορίες λένε, το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής, ότι έκανε πίσω η Αγγλική Ομοσπονδία και τη γλίτωσε η ομάδα της Crystal Palace, αλλά και ο ποδοσφαιριστής της, ο αρχηγός της, ο Mark Wehi, με μία απλή επίπληξη και δεν μπήκε πρόστιμο. Το μήνυμα πάντως που έστειλε ο αρχηγός της Crystal Palace και μπράβο του, ήταν σαφές και ξεκάθαρο και αρκετά δυνατό, γι' αυτό και τους ενόχλησε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί, τα αρχηγόπουλα αυτά που το φόρεσαν και έσγουψαν το κεφάλι, κοιμούνται καλά τα βράδια? Μια χαρά κοιμούνται. Ούτε που τους νοιάζει. Ούτε που τους νοιάζει με τόσα λεφτά που έχουν. Μπράβο το παλικάρι όμως, γιατί αυτό είναι ομολογία. Και να σας πω και κάτι. Μπράβο και στο άλλο το παλικάρι, το μουσουλμάνο. Μπράβο του, ρε. Μπράβο, όχι, μπράβο του. Εγώ δεν το φοράω. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Να ξέρετε. Σύντομα θα το δούμε και στα δικά μας τα γήπεδα. Και να δω τους αρχηγούς του Ολυμπιακού, να δω τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού, να δω τους αρχηγούς του ΠΑΟΚ, να δω του Άρη, να δω του Ηρακλή, του Πανιώνιου, του Εργοτέλης, υπάρχει ακόμα, δεν φαντάζομαι υπάρχει, του Όφη.
Να τους δω όλους αυτούς, του Ατρομήτου, του Πανετολικού. Να τους δω όλους αυτούς τι θα κάνουν, της Καλυθέας και πάει λέγοντας. Θα έρθει σίγουρα πράγματα. Θα το δείτε. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, είμαστε τι να λέμε τώρα. Έχουν πάθει κοκομπλόκο τα κανάλια, δεν ξέρουν. Τη μία μέρα είναι υπέρ της woke agenda, την άλλη είναι κατά της woke agenda. Μετά, βέβαια, ήρθε εδώ το Νέμο. Ήρθε το Νέμο, προσέξτε. Ήρθε το Νέμο, λέει, στην Ελλάδα. Αηδία! Αηδία! Θέλει, λέει, να τον φωνάζουν, να τον αποκαλούν με το ουδέτερο. Τι είναι, ρε, το ουδέτερο, ή έχεις. Τσουτσού ή δεν έχεις, πώς να το πω αλλιώς. Άμα έχεις αγόρι, άμα δεν έχεις, δεν είσαι. Είσαι κορίτσι. Είναι απλά τα πράγματα, είναι τόσο απλά. Ο Θεός μας τα επίησε πολύ σοφά όλα. Τι τώρα, 45.000 διαφορετικές σεξουαλικότητες, λέει, και έχετε κάνει το κεφάλι σας πουρέ. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι εκπαιδεύονται τα παιδιά. Και κάθε, δηλαδή, βλέπω κοριτσάκια να κάθονται και να βλέπουν ενταγλαράδες να τους κάνουν μαθήματα μακιγιάζ. Είναι ο άλλος, εσύ τώρα δηλαδή. Βρέθηκα σε ένα πολυκατάστημα πριν από λίγες ημέρες. Δεν θέλω να πω πού ακριβώς. Εμετός με πιασε. Είναι ο άλλος τώρα και πουλάει μακιγιάζ. Ξέρεις, αυτά τα μαγαζιά τα τέτοια. Αλλά δεν είναι ότι είναι φτερό. Και τι φτερό. Μπαμ έκανε. Από 200 χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό και εκείνο και το. Ρε παιδί μου, τι ζόρι έχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε φίλε. Τι ζόρι έχουν κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα σκηνικά. Έχω και άλλα να σας πω. Καταρχάς, μεγάλη μάγκες οι Κινέζοι, να ξέρετε. Σήμερα μάγκες έχω πει το μάγκα έχω πει το μουσουλμάνο. Μάγκες λέω τους Κινέζους. Δημήτρη, μεγάλη μάγκες οι Κινέζοι. Μεγάλη μάγκες οι Κινέζοι. Έρχομαι να σας πω. Έβγαλα εισιτήριο σήμερα στο μετρό. Ναι. Αλλά για να βγάλω, πριν να βγάλω το μηχάνημά μου, έπαθε στα ικούρα. Ναι, πάω, βάζω το 2 ευρώ. Δεν το δέχεται. Πέρε, στην τύχη μου σε έχω, λέω, ρε, στα ικούρα πάνω από το κεφάλι μου. Το ξαναβάζω, ξανά μου το πετάει έξω. Τουλάχιστον το έβγαζε το 2 ευρώ, το έστελνε πίσω. Βγάζω άλλο 2 ευρώ. Γιατί με άπλασε. 2 ευρώ και αποπληρωμένο το δάνειο, σε παρακαλώ πολύ. Βάζω το άλλο το 2 ευρώ, ξανά το μεσαίο δάχτυλο σηκωμένο. Το στα ικούρα μέσα, ρε φίλε, λέω. Αλλάζω μηχάνημα στο άλλο μηχάνημα το πήρε. Προφανώς το μηχάνημα το οποίο διάλεξα δεν δεχόταν το δικό μου το 2 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί, δεν έκατσα να δω για άλλους. Είχαμε και άλλο σκηνικό στο. Α, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, ακούστε λίγο. Άντε, θα το πω μετά. Θα σας πω το άλλο σκηνικό. Παιδιά, στα μεγάφωνα του μετρό στη Βενιζέλου εχθές, ένας κλασικός τραγουδιστής, ο οποίος ταιριάζει με το μετρό, ακούστηκε από τα μεγάφωνα. Ποιος είναι αυτός? Quiz. Ποιος κλασικός τραγουδιστής, γιατί κλασική αρχαιότητα, τα αρχαία, καταλάβετε, πρέπει να είναι κλασικός ο τραγουδιστής. Ποιος κλασικός τραγουδιστής ακούστηκε από τα μεγάφωνα του σταθμού Βενιζέλου και πώς, γιατί εγώ έμαθα πώς, εχθές, κατά τη διάρκεια της ημέρας, που ήταν ακόμα δωρεάν τα δρομολόγια, διότι από σήμερα έχει εισιτήριο. Στείλτε μου μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Επιστρέφω να σας πω για το περιστατικό αυτό με τον κλασικό Αηδό που ακούστηκε στα μεγάφωνα του μετρό. Και να σας πω και γιατί είναι μάγκες οι Κινέζοι. Γιατί είναι μάγκες οι Κινέζοι και πώς έδωσαν τα παπούτσια στην Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, την Μπέρμποκ. Και έχω και κάτι ακόμα να σας πω, το οποίο είναι σημαντικό. Και έχω και μία ακόμα αποκάλυψη για το μετρό. Το οποίο το άκουσα με τα αυτιά μου να το λένε κάποιοι αστυνομικοί. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια, διότι θα γίνει πόλεμος. Εδώ, από εδώ θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Πραξικόπημα θα σας κάνουμε, να ξέρετε. Θα κάνουμε πραξικόπημα σε οποιουσδήποτε βιάζουν τη λογική μας. Πάμε, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Εδώ έχω απαντήσεις στο ερώτημα που έκανα. Ποιος είναι αυτός ο κλασικός τραγουδιστής, ο οποίος ακούστηκε χθες στα μεγάφωνα του μετρό Θεσσαλονίκης, στη στάση στο σταθμό Βενιζέλου, και πώς έγινε αυτό. Δεν ήταν ο Ρουβάς, μου λέτε. Όχι, θα μπορούσε. Ούτε ο Ρέμος ήταν. Επίσης θα μπορούσε. Μου είπατε επίσης για τον Σνικ. Τι. Έδωσε συνέντευξη στο μετρό, ναι, βέβαια. Μην χάσουμε για το Ρέμος, ναι, βέβαια. Προχθές είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ο Θοδωρής Αθερίδης. Έτρεχε, λέει, να πάει να προλάβει το μετρό. Και ήταν ακριβώς το ίδιο σημείο που πριν από μερικά χρόνια
όταν του ζήτησαν βοήθεια η ανεμβολία στη υγειονομική, οι διαστόσες του ΕΚΑΒ που ήταν εκεί πέρα και έκαναν έρανο για να μπορέσουν να βάλουν ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι τους, τους είπε να πάτε να εμβολιαστείτε. Αυτός ο καλλιτέχνης. Και χτες έτρεχε και έκανε βιντεάκι ο ηθαγενής για να ανέβει στο μετρό. Εντάξει. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, εκεί στην Αριστοτέλους, πήγαινε στο σταθμό Βενιζέλου. Όχι, παιδιά, δεν ήταν ούτε ο Τέρης Χρυσός. Θα μπορούσε ο Τέρης Χρυσός, για ευνόητους λόγους θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος θα ακουγόταν το όνομά του. Ούτε ο Σνίκ ήταν, όπως σας είπα, ούτε ο Κιάμος ήταν. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν ο Κιάμος. Σας είπα για κλασικό. Εντάξει, διότι με φόντο τα αρχαία, μόνο ένας κλασικός θα μπορούσε να ακουστεί. Κάποιοι το βρήκατε. Εντάξει. Ούτε ο Πανούσης, ρε παιδιά. Ο Πανούσης είναι κλασικός, κλασικός, αλλά είναι πιο κουλτούρα ο Πανούσης. Δεν πάει. Ο Πανούσης δεν πάει με τον Κίωνα, κατάλαβες. Δεν πάει με το αρχαίο. Εδώ σας λέω τώρα να ακούσεις τον κλασικό αυτό και να λες φέρε ένα Σίβας στο δεύτερο Κίωνα αριστερά και πες τη Λουλουδού να πάρει το μετρό και να φέρνει λουλούδια. Για τόσο κλασικό σας μιλάω. Μία παρέα νέων λοιπόν πηγαίνει στις στάσεις Βενιζέλου και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια μικρά τάμπλετ, κάποιες οθόνες, οι οποίες είναι Android. Εάν δεν το έχεις κλειδωμένο το οθονάκι αυτό, μπορεί κάποιος να το κάνει mirror και ό,τι παίζει στο κινητό του να παίξει εκεί και να ακούγεται. Κατάλαβες. Το κάνεις ουσιαστικά, το συνδέεις την οθόνη, αν έχεις Android κινητό, με το Android το οθονάκι και ό,τι βλέπεις στο κινητό σου το στέλνεις και παίζεις στο μετρό. Και τι ακούστηκε στο μετρό, παιδιά, δώσε. Μα είναι σωρά που θα το βγάλω από το άκι. Ξώτης Βολάνης. Πόσο μου λείπει. Η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια που με κόβουν σαν μαχαίρια. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να λέει. Ρε Ξώτης Βολάνης, σας είπα, κλασικός. Έβαλε η παρέα Ξώτη Βολάνη, παιδιά. Φέρε το Σίβα στο δεύτερο Κίωνα αριστερά και πες τη Λουλουδού να πάρει το σειρμό και να φέρνει λουλούδια. Οι αθεόφοβοι το είχαν αφήσει ξεκλείδωτο. Ξεκλείδωτο. Καλά, θα μπορούσαν να βάλουν και Γαϊτάνο. Το Τέρης Χρυσός είναι καλή ιδέα, να ξέρετε. Θα μπορούσε να μπει Τέρης Χρυσός εύκολα. Εύκολα θα μπορούσε να μπει Τέρης Χρυσός. Βέβαια. Επίσης, δηλαδή, τώρα να σε ρωτήσω λίγο. Αν τα πιτσιρίκια θέλουν να το τραβήξουν λίγο περισσότερο και έβαζαν μία τσόντα, φαντάζεσαι τι θα γινόταν στην πιο ερωτική πόλη? Η πιο ερωτική πόλη με το πιο ερωτικό μετρό. Θα βάζανε μία τσόντα και θα ακούτουσαν. Αχ, που σε πονεί και που σε σφάζει. Θα βάζανε κανένα γκουσγκούνι. Πιάσε τίγο, θα σπρώξω. Βεντούζα, βεντούζα. Ρε, τι τραβάμε σε αυτή την πόλη, ρε φίλε. Ρε, βάλαν Ξώτη Βολάνη, ρε φίλε. Βάλαν Ξώτη Βολάνη στο μετρό. Ασύλληπτα πράγματα. Ζούμε μοναδικές στιγμές. Έπρεπε να βάλουν και μία ταινία πορνό. Να βάλουν, λέει, να φωνάζει ο Γκουσγκούνης. Δεν βλέπω την ώρα. Το ξέρεις αυτό, ε. Πάει στο μπαρ. Τι κοιτάτε, λέει το ρολόι. Γιατί το κοιτάτε, δεν βλέπω την ώρα να σε... Ρε τι τραβάμε, ρε τι τραβάμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καμία, φαντάζεσαι να ήταν καμία γερμανική. Να βάζει κανένα γερμανικό πορνό. Ε, κολοτρίχεν. Δημήτρη. Λοιπόν, μετρό επίσης. Κατεβαίνω χτες στη στάση της Νέας Ελβετίας για να πάρω το αυτοκίνητο. Πέφτω και πάνω σε μια συνάδελφο, την Ραλιό Τηλεπίδου. Καλημέρα, Ραλιό μου, καλημέρα. Έκανε γκάλοπ. Τη βλέπω απογοητευμένη. Λέω, τι μου λέει, να λέει για το παρκάρισμα κάνουμε εδώ πέρα, λέει ένα τέτοιο. Κάνε ρε μια δήλωση, μου λέει, ρε Στέφανε. Λέω, άντε, λέω, επειδή το έχω κάνει χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να θες να κάνεις ένα γκάλοπ, να πάρεις απόψεις ανθρώπων και να μην κάθεται κανένας κερατάς. Να μην κάθεται κανένας, και σε αυτό οι γυναίκες οι δημοσιογράφοι έχουν πλεονέκτημα. Αλλά τώρα είδα εγώ την Ραλιό και μου λέει: δεν κάθεται κανένας να μιλήσει για το πάρκινγκ. Άντε, λέω, να κάτσω να σου πω δύο λόγια. Της είπα, έκανα μία δήλωση. Και στα καπάκια ακούω από πίσω μου τους αστυνομικούς να λένε το εξής. Ότι σε λίγο καιρό στη Νέα Ελβετία, εκεί που υπάρχει δεξιά-αριστερά ένα μικρό πάρκινγκ, θα γράφουνε. Γιατί, λέει, αυτός ο χώρος, τα καινούργια που έχουν δημιουργηθεί, ο καινούργιος χώρος, είναι μόνο για στάση, αποβίβαση και δρόμο. Ρε μπαγλαμάδες, αν ισχύει αυτό, και σας το φωνάζω από τώρα, γιατί θα κάνω πόλεμο, αν τολμήσετε
να αρχίσετε να γράφετε. Να το αφήσω κάπου ηλίθια το αυτοκίνητο και να ενοχλώ. Να το καταλάβω, να το γράψεις, να φέρεις το γερανό, να το πάρεις. Αλλά εκεί, δεξιά και αριστερά, που έχετε προβλέψει χώρο για στάση παρκαρίσματος. Λίγες, αλλά υπάρχουν λίγες στάσεις παρκαρίσματος. Να γράφετε εκεί, γιατί εκεί είναι, λέει, σταθμός αποβίβασης. Τι είναι ρε αεροδρόμιο φτιάξατε? Θα με πάει κάποιος να πάρω το μετρό και θα φύγει? Εκεί πρέπει να έχεις πάρκινγκ, να πας, να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να πάρεις το μετρό και όταν θα τελειώσει να γυρίσεις να το πάρεις και να πας στο σπίτι σου. Αν τολμήσετε να αρχίσετε να ζωγραφίζετε σε θέσεις παρκαρίσματος που δεν ενοχλούν, γιατί υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χώρος εκεί πέρα, δρόμος, που δεν ενοχλούν δεξιά και αριστερά τα παρκαρισμένα. Ό,τι ακριβώς κάνετε από εδώ κάτω. Εδώ κάτω στην Πολυτεχνείου, δίθεν για το flyover, ακόμα και στο έρισμα που έχει ακριβώς απέναντι από το ραδιόφωνο, που είναι για να παρκάρεις και δεν διευκολύνει σε καμία περίπτωση την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, περνάνε 7 φορές την ημέρα και γράφουνε. Λες και κερδίζουνε μπόνους. Αν τολμήσετε να γράφετε τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που τα αφήνουνε, γιατί δεν έχουνε που αλλού να τα βάλουν τα αυτοκίνητα, θα γίνει πόλεμος, σας το λέω, αλήθεια σας το λέω. Επιτέλους, τους Θεσσαλονικείς θα τους σέβεστε. Και δεν θα τους κλέβετε. Με κάθε δυνατό τρόπο. Όπως πρέπει να σέβεστε και τους Αθηναίους και τους Λαρισαίους και τους Ηπειρώτες και τους Πελοποννήσιους και τους Κρήτες και τους Φέακες και όλους τους Έλληνες. Και τους Ευρύτες. Λοιπόν, τι έχει γίνει, για να δείτε λίγο τι κάνουν οι χώρες οι οποίες σέβονται τον εαυτό τους. Και η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είναι μία από αυτές. Η Ελλάδα φτιάξε, λέει, τον ήχο στο YouTube. Κάτι γρατζουνάει. Χαμήλωσε το λιγάκι και δεν ξέρω τι θα κάνεις. Γρατζουνάει. Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είναι από τις χώρες οι οποίες σέβονται τον εαυτό τους. Τουναντίον. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες οι οποίες πραγματικά κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να υποβιβάσουν την αξία της. Υπάρχει μία συνάντηση εχθές στην Κίνα μεταξύ του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών και της Γερμανίδας ομολόγου του, την Αναλένα Μπέρμποκ. Η Αναλένα Μπέρμποκ είναι η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Και πάνε να μιλήσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου μπροστά σε δημοσιογράφους. Και κάτι λέει η Αναλένα Μπέρμποκ στον Κινέζο ομόλογό της για τη στάση της Κίνας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ότι δεν συμφωνούμε με τη στήριξη που κάνατε προς τους Ρώσους. Διακόπτει ο μάγκας, ο κοχονάτος, ο κακαλάτος Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, διακόπτει τη διαδικασία και τη βγάζει έξω από την αίθουσα. Τελειώσαμε, μαντάμ. Μανταμίτσα. Ράους. Της έδειξε το δρόμο το μακρύτερο. Την έδιωξε. Πείτε μου εσείς, ποιος από τους υπουργούς του Μητσοτάκη θα τολμούσε να διώξει την Μπέρμποκ, την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, από κοινή συνέντευξη τύπου μπροστά σε όλες τις κάμερες όλου του κόσμου, σε περίπτωση που έλεγε για μία ακόμα φορά κάτι αρνητικό για την Ελλάδα. Και για να το γενικεύσω, και ποιος από τους υπουργούς Πασόκ το είχε τολμήσει να το κάνει αυτό και ποιος από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να το έχει κάνει αυτό? Αυτό που έκανε ο Κινέζος πολιτικός είναι πρωτοφανές, η αλήθεια είναι, στα διπλωματικά δεδομένα και αρχεία, αλλά το έκανε. Μανταμίτσα, δρόμο, ποιος θα το έκανε αυτό? Ο Γεραπετρίτης? Θα τολμούσε αυτό να το κάνει ο Ραγιάς
που τον έχουμε βάλει για να ξεπουλήσει το Αιγαίο. Ποιος θα το έκανε αυτό? Ο Σιωκάμπτης? Είναι αυτός ο σοβαρός υπουργός εξωτερικών? Ποιος θα το έκανε? Ο Χατζηδάκης που δεν θέλει να μπει το όνομά του δίπλα στη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών? Ράους! Ράους! Auf Wiedersehen! Φράου! Φράου Αναλένα! Auf Wiedersehen! Για ύπνος έστειλε! Μου κουνάς το δάχτυλο μέσα στην έδρα μου! Θα σου πάρω το κεφάλι! Δρόμο, φύγε, έφυγες! Έφυγες! Καροτσάκι, σηκωτή! Σηκωτή! Εμείς εδώ... στην κοσμάρα μας! Εμείς εδώ έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να κάνει μια δυναστεία γαλάζια της μειοψηφίας. Και τι θέλει να κάνει? Θέλει να επιστρέψουμε στο 1980-1990 στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Εκεί τον βολεύει. Με τον βολικό ήπια το αμύλιτο νερό Ανδρουλάκη, τον βολεύει, εντάξει, πάρα πολύ τον βολεύει. Με έναν Κασελάκη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης τον βολεύει, γιατί πρέπει να κάνει δυναστεία. Και η δυναστεία πάντα θέλει τα αφαιρέφωνα. Και το μέλημά του και ο μόνος του φόβος, να ξέρετε, προέρχεται από τους πατριώτες Έλληνες. Οπότε, για να μην έχει να ασχοληθεί με τους πατριώτες Έλληνες, πρέπει να τους έχει διασπασμένους. Και γι' αυτό λοιπόν και το παραδέχονται πλέον και δεξιά κυβερνητικά μέσα, όπως είναι η Καθημερινή, η οποία Καθημερινή σε άρθρο της, η Καθημερινή παιδιά, λέει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προπαγάνδιζαν την Κολοτομποπούλου, η Καθημερινή, ψάξτε να βρείτε το άρθρο. Στελέχη, βουλευτές, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας προπαγάνδιζαν και προπαγανδίζουν ακόμα και σήμερα την Κολοτομποπούλου, για να κόψουν από το Βελόπουλο. Που αυτό, η μετάφρασή του είναι, ο Μητσοτάκης φοβάται μόνο το Βελόπουλο. Γιατί όταν δεν σε πειράζει να φουσκώσεις ένα υποκομματίδιο όπως αυτό της Κολοτομποπούλου, σημαίνει ότι εκεί το έχεις ελεγχόμενο το μαγαζί. Και είναι ελεγχόμενο το μαγαζί. Γιατί είναι από εκεί, είναι από τα σπάργανα της Νέας Δημοκρατίας. Και το σπρώχνουν και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλικοί και διάφοροι άλλοι, για να μην ανέβει ακόμα περισσότερο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Αυτό είναι το μέλημά του. Το λέει η Καθημερινή, δεν το λέει ο Δαμιανίδης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, πριν να πάω στο διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Θέλω να ρωτήσω, ευθαρσώς ρωτάω, η καταγγελία που έγινε πριν από σχεδόν ένα μήνα για το κόμμα Κολοτομποπούλου, για τις μαϊμού υπογραφές βάσει των οποίων εδόθη η έγκριση από τον Άριο Πάγο για να κατέβει το κόμμα αυτό στις ευρωεκλογές. Καθυστερεί πολύ ακόμα η δικαιοσύνη να απαντήσει? Καθυστερείτε πολύ να απαντήσετε, κύριοι της δικαιοσύνης? Και αν ναι, γιατί? Γιατί καθυστερείτε? Το ρεπορτάζ και οι ερωτήσεις που έκανα μου λένε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και ότι η υπόθεση προχωράει. Εύχομαι να μην μείνει σε συρτάρια. Διότι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα αν μείνει σε συρτάρια. Μαθαίνω μάλιστα, και κρατήστε το αυτό, ότι οι μάρτυρες που προσυπογράφουν τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές πληθαίνουν. Τα αφήνω αυτά εδώ και θα επανέλθω σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα με μια συνέντευξη με τον γιατρό, τον κύριο Νίκο Ουσαντζόπουλο, και ακόμα μια συνέντευξη με τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Αλέξανδρο Ιτιμούδη, να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε και ένα αποτυχημένο πραξικόπημα χθες στη Νότια Κορέα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε.
Και θα έχουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα ανοιχτές, γιατί μου διαμαρτυρηθήκατε πάρα πολύ από εσάς ότι δεν ανοίγω για πολλή ώρα γραμμές. Οπότε σήμερα η τρίτη ώρα θα είναι αφιερωμένη σε εσάς να κάνουμε κουβεντούλα. Μέχρι τότε όμως πάμε να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Ντεμποτίτση και επιστρέφω.